κυρίως σας ευχαριστώ που είμαστε μαζί στο CNN Greece. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση που έχει να κάνει με τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού για φέτος. Τι στοιχεία έχετε? Οι προοπτικές είχαμε πει από την αρχή ότι θα μπορούσαν να είναι θετικές, με πάρα πολλούς όμως αστερίσκους. Αστερίσκους που τη φετινή χρονιά το 2016 δεν είχαν να κάνουν μόνο με τη δική μας εσωτερική κατάσταση και εικόνα, όπως τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τη γενικότερη γεωπολιτική και την κατάσταση στην Ευρώπη. Δυστυχώς βλέπουμε ότι προϊόντος του χρόνου οι φόβοι μας αρχίζουν και επαληθεύονται. Το πρόσφατο Brexit, το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα, αντιλαμβάνεστε ότι μας δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή. Όμως παρά τα αυτά, επειδή ο ελληνικός τουρισμός έχει μια τρομερή δυναμική τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία τριετία, θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να είναι μια σχετικά καλή χρονιά και η φετινή. Την περσινή χρονιά είχαμε περίπου 1 εκατομμύριο μετανάστες, είχαμε αύξηση του ΦΠΑ. Ποια νομίζετε εσείς ότι είναι τα βασικά προβλήματα για τον ελληνικό τουρισμό? Είπατε τα δύο βασικότερα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χώρα μας. Είμαστε πιο ακριβοί από πέρσι, λιγότερο ανταγωνιστικοί λοιπόν. Έχουμε υποστεί το μεγάλο πνίγμα από το μεταναστευτικό, το οποίο έχει δημιουργήσει μια πολύ αρνητική εικόνα για την Ελλάδα και δεν εστιάζεται μόνο στις περιοχές που επλήγησαν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες είναι στο επίκεντρο αυτού του προβλήματος και θεωρείται στα μυαλά πολλών από τους πιθανούς επισκέπτες μας ότι το πρόβλημα αυτό έχει διαχυθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε φέτος όσον αφορά το εσωτερικό της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, είναι η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση, πάρα πολύ προβληματική. Το θέμα της τρομοκρατίας επηρεάζει όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εμάς. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στους προορισμούς City Break, στις πόλεις δηλαδή. Και το έσχατο πρόβλημα, το Brexit, το οποίο αυτή τη στιγμή αλλάζει τελείως το χάρτη και δεν ξέρουμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα επηρεάσει τον εισερχόμενο τουρισμό, ειδικά από τη Βρετανία, που σημειώνω εδώ πέρα ότι είναι η δεύτερη σημαντικότερη αγορά μας διαχρονικά. Τι πρέπει να αλλάξει η ελληνική κυβέρνηση, ούτως ώστε να συνεχιστεί η δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό και για τα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι πρέπει, να το λέμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, πρέπει να ακολουθηθεί η σωστή στρατηγική. Είχαμε πετύχει και εξακολουθητικά το παλεύουμε να γίνει αυτό και να ισχύσει αυτό, μια πολύ καλή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο. Χρειάζεται λοιπόν σωστή στρατηγική. Οι αλλαγές οι φορολογικές κάθε τρεις μήνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση γενικά της ανάπτυξης οικονομίας, αλλά ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο δικός μας, με ένα τόσο ανταγωνιστικό προϊόν, το οποίο εξαρτάται κατά βάση από την τιμή, όταν βλέπουμε και την εικόνα των ανταγωνιστών μας. Αυτό λοιπόν το φορολογικό καθεστώς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Και βέβαια η διαχείριση του μεταναστευτικού, διότι μπορεί να έχουν μειωθεί πια οι ροές προς τη χώρα μας, όμως εξακολουθητικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης των ανθρώπων αυτών στις περιοχές που έχουν συγκεντρωθεί, η οποία διαχείριση δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο στις περιοχές αυτές τοπικά, αλλά και γενικότερα στην εικόνα της χώρας μας. Είπαμε για την κυβέρνηση, αλλά να πούμε και λίγο και για την τουριστική βιομηχανία. Τι πρέπει να αλλάξει στην τουριστική βιομηχανία, ώστε να έχουμε περισσότερους τουρίστες? Και τι θέλουμε, περισσότερους ή ποιοτικότερους τουρίστες? Περισσότερους, ξέρετε ότι έχουμε κατά πολύ ξεπεράσει τους στόχους της μελέτης McKinsey για τον οδικό χάρτη του τουρισμού για το 2021. Ήδη με τις περσινές αφήξεις των 26,5 εκατομμυρίων με την κρουαζιέρα, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το στόχο του 2021. Οπότε αυτή τη στιγμή το μείζον ζητούμενο δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα του κόσμου που έρχεται, το πόσο μένει και το πόσο εξοδεύει. Ο ιδιωτικός τομέας προς αυτή την κατεύθυνση έχει επενδύσει πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια, το προϊόν δηλαδή είχε εξυγχρονιστεί πάρα πολύ, έχει ακολουθήσει πάρα πολύ σφιχτή τιμολογιακή πολιτική μέσα σε περίοδο ύφεσης και κρίσης, το οποίο ήταν το βασικός λόγος που προσελκύσαμε τόσο κόσμο τα τελευταία χρόνια. Δεν αρκεί όμως η προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα. Δεν λέω ότι δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κυρίαρχο ρόλο παίζει το κράτος με τις υποδομές του, θετικό η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όμως μένουν και τα υπόλοιπα αεροδρόμια, έχουμε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου της Κρήτης, έχουμε τα λιμάνια, έχουμε τις μαρίνες, έχουμε δηλαδή υποδομές οι οποίες χρήζουν πάρα πολύ, χρήζουν εξυγχρονισμού και βέβαια έχουμε και το μεγάλο ζήτημα με τον επενδυτικό νόμο, με τα χρήματα του ΕΣΠΑ, τα οποία χρειάζονται, είναι απόλυτα απαραίτητα για να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να εξυγχρονιστεί και δυστυχώς βλέπουμε μετά και την τελευταία εξαγγελία και όδευση προς ψήφιση του επενδυτικού νόμου ότι οι προσδοκίες μας μάλλον διαψεύδονται προς το κομμάτι αυτό. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.